Εδώ και αρκετό καιρό είναι για αυτή την μπαλαρίνα των εκατομμυρίων. Λουκά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα, κυρίες και κύριοι από Τηλεμεσό. Συζητάμε αρκετό καιρό και όπως φαίνονται πράγματα θα συζητάμε άλλο τόσο καιρό ή και μπορεί και περισσότερο μέχρι να βρεθεί ο πίνακας ή να τελειώσει η υπόθεση στο δικαστήριο που αρχίζει στις 27 του μήνα. Ως γνωστόν είναι εκατομμυρίων ο πίνακας, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη αλλά σύμφωνα και με την αστυνομία. Και δεν έχει ακόμη βρεθεί τα νέα στοιχεία και εξελίξεις που μας οθούν να πούμε σήμερα για την υπόθεση, την πολύκρωτη πλέον υπόθεση του πανάκριβου πίνακα, του διάσημου ζωγράφου Edgar Carr, να πούμε, που κλάβηκε από σπίτι στην Απεσά. Τα νέα στοιχεία είναι ότι χθες οι ανακριτές του ΤΑΕ παρέλαβαν μεταφρασμένες τις καταθέσεις που έλαβαν συνάδελφοί τους των γαλλικών αρχών στην παρουσία των μελών της Κυπριακής Αστυνομίας που είχαν μεταβεί στη Γαλλία. Τα νέα αυτά στοιχεία θα συμπεριληφθούν στο μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης. Η εκδίκαση της υπόθεσης αρχίζει, όπως είπα, στις 27 του μήνα με κατηγορούμενους δύο Ελληνοκυπρίους, ένα 47χρονο και ένα 48χρονο, καθώς και ένα 53χρονο Ελληνοκύπριο της Νοτιού Αφρικής. Και οι τρεις αρνούνται ενοχή για την υπόθεση της κλοπής του πίνακα που έχει κάνει, αξίζει να το αναφέρουμε και αυτό, το γύρο του κόσμου λόγω του ότι είναι πολύ ακριβώς αλλά και πολύ γνωστός ο ζωγράφος που τον δημιούργησε. Σύμφωνα με τους ανακριτές της υπόθεσης, η αυθεντικότητα του πίνακα επί του παρόντος τουλάχιστον δεν μπορεί να διαπιστωθεί πέρα αν πάση αμφιβολίας. Και αυτό γιατί πρέπει πρώτα να προηγηθούν εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις, κάτι που είναι εφικτό να γίνει, όπως είναι φυσικό, μόνο εάν βρεθεί ο πίνακας. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι μεταξύ των καταθέσεων που έλαβαν στη Γαλλία υπάρχει και μια Γάλλου εμπειρογνώμονα, ο οποίος είχε δει από κοντά τον διάσημο πίνακα πριν από περίπου ένα χρόνο πριν κλαπεί εννοώ, και ο οποίος ισχυρίζεται στην κατάθεσή του ότι πρόκειται για αυθεντικό του ντεκά. Άρα δηλαδή αυτό, οι αμφισβητήσεις πλέον δεν υπάρχουν και οι αμφιβολίες, είναι γνήσιος ο πίνακας και περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Ακριβώς. Οι δύο που είχαν συλληφθεί έχουν αφηθεί ελεύθεροι. Θύμισε μας λίγο την ιστορία. Οι δύο που έχουν συλληφθεί, σου έχω αναφέρει ότι θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο που θα πάνε στις 27 του μήνα που αρχίζει την υπόθεση. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο σε σχέση με αυτό. Όχι, όχι. Είναι τα νέα στοιχεία που ανέφερα ότι παρέλαβαν οι καταθέσεις των Γάλλων που μετέβησαν ανακριτές εκεί στη Γαλλία και οι οποίες θα ενταχθούν στο ήδη μεγάλο μαρτυρικό υλικό που κατατέχει η αστυνομία και που ευελπιστεί ότι με αυτό θα οδηγήσει την υπόθεση ενώπιον της δικαιοσύνης και στην καταδίκη των τριών που αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες. Μάλιστα. Λοιπόν, νεκροταφείο μεταναστών η Μεσόγειος, μάλλον θα το